Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Σάββατο σήμερα, είναι 27 Αυγούστου 2022. Η ώρα που γυρίζω το βίντεο τώρα είναι 4 παρά. Άρα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτοιμο στις 5 και μπορεί να βγει στις 5 και για μερικά λεπτά να μην ακούγεται ο ήχος όπως έγινε χθες, αλλά μην ανησυχείτε, θα γίνει το βίντεο μας. Από το πρωί που ξύπνησα μέχρι τώρα απαντάω email το οποίο άφησα αναπάντητα από τις διακοπές και έχω φτάσει μόνο μέχρι το 15 Αυγούστου. Υπενθυμίζω ότι είχα πάρει διακοπές από τις 11 Αυγούστου μέχρι και τις 23. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι tutorial. Η λέξη tutorial στα αγγλικά σημαίνει πολύ διδακτικό. Tutorial είναι να κάνουμε ένα πρακτικό βίντεο στο οποίο να δείξουμε βήμα-βήμα πώς δημιουργείται κάτι. Σε αυτό το βίντεο, μέσα από την επιστολή της φίλης, θα δείξουμε βήμα προς βήμα πώς η συνεξάρτηση μπλοκάρει τη ζωή μας ανεπανόρθωτα. Και ενώ ξεκινάμε με τις καλύτερες προθέσεις, φεύγοντας από οικογένειες πατρικές και μητρικές, από χώρους τους οποίους είχαμε μεγαλώσει χωρίς αγάπη και έχοντας κάθε καλή πρόθεση και διάθεση να έχουμε μια αγαπημένη οικογένεια, το όνειρο αυτό δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα λόγω του προβλήματος της συνεξάρτησης, η οποία συνεξάρτηση βρίσκεται μέσα μας. Είναι μία μάστιγα συνεξάρτηση, αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για τη συνεξάρτηση και παρακαλώ όσοι βρίσκετε τον εαυτό σας σε αυτά που θα διαβάσουμε σε λίγο, παρακολουθήστε όλα τα βίντεο από το playlist με τίτλο για τη συνεξάρτηση, επειδή υπάρχουν και πολλά θεωρητικά και πολλά πρακτικά βίντεο όπως αυτό που μπορούν να σας δώσουν κίνητρα για να καλυτερεύσετε τον εαυτό σας και τη ζωή σας. Στη ζωή μας δεν μας φταίνε οι άλλοι σε όσα πράττουμε στην ενήλικη ζωή. Μας φταίμε εμείς που μπορεί άθελά μας να σαμποτάρουμε τη ζωή μας λόγω της συνεξάρτησης που μας χαρακτηρίζει, που η συνεξάρτηση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Ψάξτε στο κανάλι Συμβιβαστικός Μηχανισμός Άμυνας και, δίπλα το όνομά μου Θέκλα, κάντε search στο Google και θα σας βγάλει τα βίντεο. Είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, τον οποίο υιοθετήσαμε ως παιδιά για να επιβιώσουμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, που δυστυχώς τον κουβαλούμε στη συνέχεια σαν ένα παγιωμένο τρόπο λειτουργικότητας ή σαν ένα τύπο προσωπικότητας, αν θέλετε, που είναι και η καταστροφή μας. Έχω μοιραστεί πολλές φορές μαζί σας ότι και εγώ η ίδια παλεύω με τη συνεξάρτηση και γνωρίζω τι σημαίνει συνεξάρτηση στο πετσί μου και όσο περισσότερα μαθαίνω για τη συνεξάρτηση, όσο περισσότερο προσπαθώ να γιατρέψω και τον εαυτό μου, αλλά να είμαι και χρήσιμη ψυχοεκπαιδευτικά μέσα από το κανάλι για τη συνεξάρτηση, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω πόσο καταδικασμένοι είμαστε όταν λειτουργούμε συνεξαρτητικά να σαμποτάρουμε εμείς ήδη τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Πάω στο email. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Είσαι εξαιρετική σε αυτό που κάνεις, βοηθάς πολύ κόσμο με τα vlog σου και ειδικά τους ανθρώπους όπως εγώ για ενδυνάμωση ψυχική. Σε ευχαριστώ. Θα σου πω την ιστορία μου που ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια με δυσκολίες στην οικογένειά μου. Έχουμε κοινά με την κοπέλα αυτή, για ακούστε. Ο πατέρας μου, ένας ιερωμένος, αλλά μόνο στον τίτλο, γιατί μόνο η κακοποιητική συμπεριφορά του δεν έδειχνε ούτε καν να φοβάται Θεό. Ξεσπούσε τα νεύρα του πάνω σε μας, στα παιδιά του. Η μητέρα μου, το θύμα όλης της κατάστασης, δεν μπορούσε να το χωρίσει. Δεν είχε δική της δουλειά. Πώς να θρέψει μόνη της τόσα παιδιά. Εγώ ήμουν το πρώτο τελευταίο μέλος της οικογένειας. Πολύτεκνη οικογένεια. Όλα τα χρόνια προσπαθούσα να λείπω πολλές ώρες από το σπίτι, μη αντέχοντας τη βαριά ατμόσφαιρα του σπιτιού που δεν είχε κάτι καλό να μου δώσει. Ο καθένας από τους γονείς μου έβγαζε την εικόνα δύο ανθρώπων σε απόγνωση, αφού δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν όπως ένα υγιές ζευγάρι. Τρώγονταν με την παραμικρή αφορμή. Φωνές, κλάματα, φασαρίες. Ο πατέρας μου πάνω στα νεύρα του έσπαγε πράγματα, απειλούσε
Και πολλές φορές έφτανε στο σημείο να εξαφανίζεται και να έρχεται μετά από μέρες. Ωραίος παπάς. Φοβερός. Αυτός έχει ξεπεράσει το δικό μου κατά πολύ. Φοβερός. Συγγνώμη που το λέω αστευόμενη. Να που έχει και χειρότερα. Δεν σε κοροϊδεύω. Το λέω γιατί προχθές λέγαμε σε ένα θεωρητικό βίντεο ότι όταν μας λένε έχει και χειρότερα δεν είναι καλή ιδέα και δεν μας βοηθάει. Όμως όντως εδώ είναι χειρότερα. Όπως καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι αυτοί ήταν απομονωμένοι, ο καθένας τα προβλήματά του, ο καθένας τον κόσμο του δηλαδή. Και εμείς τα παιδιά τους προσπαθούσαμε να τους ηρεμήσουμε. Κυρίως τη μάνα μας που ήταν το θύμα. Εγώ νομίζω ότι η μάνα σου λειτουργούσε και κάπως ιστριονικά. Υπάρχει μια διαταραχή προσωπικότητας, η οποία ονομάζεται ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας και ανήκει στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας, παρεούλα με τον ναρκισισμό και με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας κλπ. Είναι η δραματική διαταραχή προσωπικότητας. Κάτι μου λέει πως η μάνα σου είχε κάτι τέτοιο. Αυτό ειδικά που εσείς προσπαθούσατε να την ηρεμήσετε που ήταν το θύμα. Μητρική με τίποτα όμως, με τίποτα. Τα χρόνια πέρασαν, σπούδασα παρόλο το κακό κλίμα όπως και τα αδέρφια μου. Ναι, και μετά σου λένε πολύ καλή οικογένεια, σπούδασαν και έκαναν τόσα παιδιά, αλλά τα σπούδασαν κιόλας. Φοβερή. Μέσα στο μυαλό μου από τότε που τελείωσα τις σπουδές, μόνο ένα πράγμα με ενδιέφερε. Το πώς θα φύγω μακριά από αυτό το σπίτι. Ευτυχώς διορίστηκα εκπαιδευτικός πολύ γρήγορα και γνώρισα τον νυν σύζυγό μου που μετά από μια σχέση 3 χρόνων παντρευτήκαμε. Έχουμε 2 παιδιά, να ζήσουν τα παιδιά σας. Δεν λέω ποτέ να σας ζήσω, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να ζουν τη δικιά τους ζωή και εμείς τη δικιά μας. Έτσι. Δεν λέμε να σας ζήσουν τα παιδιά σας, να ζήσουν τα παιδιά σας. Δεν λέμε να τα χαίρεστε, λέμε να χαίρονται τα παιδιά σας. Να είναι χαρούμενα και υγιή. Ήμουν επιτέλους σίγουρη ότι έτσι θα ζήσω αυτό που δεν είχα ποτέ. Μια κανονική οικογένεια αγαπημένη. Πώς να ζήσεις αυτό που δεν είχες ποτέ, αφού δεν έκανες ποτέ ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις όλα αυτά που βίωσες. Πώς. Χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, λόγω της συνεξάρτησης, αναβιώνεις τα ίδια και χειρότερα στη νέα σου οικογένεια. Τα πρώτα χρόνια της έγκαμης ζωής μας ήταν μια χαρά, μέχρι που ανακάλυψα ότι ο σύζυγος είχε εξάρτηση από το αλκοόλ. Εγώ υποθέτω, και ψάξε το και λίγο στη μνήμη σου, ότι δεν ήταν μια χαρά ούτε τα πρώτα χρόνια, απλώς ήσουν πιο μικρή, πιο αύγαλτη και δεν ήταν έντονα τα σημάδια της εξαρτητικής προσωπικότητας του σύζυγου σου. Γιατί ο σύζυγος σου, έτσι όπως τον περιγράφεις και παρακάτω, είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά addict, εξαρτημένος αυτό που λέγεται στα ελληνικά, που είναι από μόνη της μια ολόκληρη διαταραχή προσωπικότητας. Αυτή η διαπίστωση ήρθε από τότε που γνωρίσαμε τον άντρα της αδερφής της νύφης μου. Είχαν καλό τέριασμα οι δυο τους, εκείνος χωρατατζής, ανοιχτός σαν άνθρωπος, περνούσαμε καλά μαζί με τις παρέες του, πηγαίναμε διακοπές μαζί, αλλά κάθε φορά έπιναν οι δυο τους υπερβολικά. Βρήκε drinking buddy, βρήκε παρεάκι για ποτό. Είμαι σίγουρη ότι ο άντρας σου έπινε και πριν γνωριστείτε. Με πείραζε αυτό, αλλά είχαμε καλό δέσιμο μαζί τους. Και εσύ ως γνήσια συνεξαρτώμενη δεν έβαζες όρια, δεν του έλεγες κομμένο το ποτό, δεν του έλεγες αν δεν σταματήσεις να πίνεις εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι μαζί σου. Όχι, σε πείραζε, αλλά είχατε καλό δέσιμο μαζί τους. People pleaser και συνεξαρτώμενοι. Πρώτα απ' όλα οι άλλοι είχαμε καλό δέσιμο μαζί τους, μην χαλάσουμε το καλό δέσιμο. Καθώς περνούσε ο καιρός και μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού, μα έκανες και δεύτερο παιδί μετά, συγχαρητήρια. Τα πράγματα άλλαξαν και άρχισε να με ενοχλεί όλη η συμπεριφορά του σύζυγου μου, γιατί φαινόταν ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να χαθεί παντελώς ο έλεγχος προτού βάλουμε όρια. Βάζουμε όρια από την αρχή. Αλλά για να μπορέσουμε να βάλουμε όρια, πρέπει να είμαστε εμείς υγιείς προσωπικότητες. Άμα είμαστε συνεξαρτώμενοι, πώς θα βάλουμε όρια. Είσαι πραγματικά ο ορισμός της συνεξάρτησης. Θυμίζω σε αυτό το βίντεο, θα το δείτε και στο playlist και σε άλλα βίντεο για τη συνεξάρτηση. Πολύ ενδιαφέρον είναι το podcast που κάναμε με την Δέσποινα Κανάκουκλου για τη συνεξάρτηση, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο δικό μας το playlist, αλλά και στο podcast γιατί όχι το GR της Δέσποινας. Λοιπόν, η συνεξάρτηση, η codependency, είναι ένας όρος που προήλθε από τα προγράμματα απεξάρτησης από το αλκοόλ, κυρίως τα προγράμματα των 12 βημάτων. Εκεί που ανακάλυψαν οι θεραπευτές
και οι σύμβουλοι που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους εξαρτημένους από το αλκοόλ να απεξαρτηθούν, ότι δεν είναι μόνο ο εξαρτημένος, είναι και ο συνεξαρτημένος, η γυναίκα, ο άνδρας, το παιδί, ο σύντροφος, ο φίλος, η φίλη του αλκοολικού, του εξαρτημένου, ο οποίος έχει τέτοια συμπεριφορά που όχι μόνο δεν βάζει όρια στον στην σύντροφό του για να σταματήσει να πίνει, αλλά το ποτό το διευκολύνει κιόλας. Γιατί το συνεξαρτημένο πρόσωπο έτσι έχει μάθει. Έχει μάθει σε ανώμαλες καταστάσεις. Έχει μάθει σε αφύσικες καταστάσεις. Εσύ έμαθε σε έναν πατέρα που, αν και παπάς, αν και ιερωμένος, έσπαγε πράγματα μέσα στο σπίτι, φώναζε, έκανε φασαρία, έκανε βία μέσα σε μια μάνα δραματική, ίσως ιστριονική, ιστερική, κάτι καταστάσεις άγριες. Οπότε για σένα ήταν normal ένας άνδρας που πίνει. Ή ένας άνδρας εξαρτημένος, normal. Εξαρτημένος ο πατέρας σου από την ορία, το εξαρτημένος και αυτός από το αλκοόλ. Εξαρτημένη η μάνα σου από το δράμα της και από τη θυματοποίηση της. Εξαρτημένος και άνδρας από το αλκοόλ. Ένιωθε σπίτι σου μαζί. Απομακρύνθηκε από μένα. Οι σεξουαλικές σχέσεις έγιναν σπάνιες μέχρι που έγινε ψυχρός και περνούσαν και μήνες που δεν είχαμε καμία επαφή. Μα πώς να έχει επαφή ο αλκοολικός? Στην αρχή, όταν πίνει κάποιος αλκοόλ, μπορεί να πει: «Γουάου, με κάνει πολύ σεξουαλικό το αλκοόλ, γιατί όταν πίνω αργό να τελειώσω». Που ένα σημείο και μετά, φίλε, δεν σε βοηθάει ούτε ανύψωση να έχεις. Και δεν σε βοηθάει ούτε διάρκεια να έχεις, ούτε τίποτα. Το αλκοόλ καταστρέφει τη σεξουαλική λειτουργία του ανδρός. Και της γυναίκας, φαντάζομαι, αλλά το ανδρός είμαι σίγουρη γι' αυτό. Η κατάχρηση αλκοόλ ρίχνει κάτω το καμάρι σας. Ακούστε το όσοι πίνετε. Ίσως μια τέτοια προειδοποίηση να βοηθήσει. Άρα φτάσετε στο να μην έχετε καμία επαφή. Ωραίος γάμος. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μετά το θάνατο του αδερφού του και αργότερα του πατέρα του έπεσε στο αλκοόλ με τα μούτρα. Κατέβαζε ολόκληρα μπουκάλια μόνο σε ένα δωμάτιο. Το αποκορύφωμα. Όταν ο γιος μου διαγνώστηκε ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έγινε κακός μαζί μου επειδή δεν πίστεψε ποτέ στην ιδιαιτερότητα του παιδιού του. Κλασική συμπεριφορά ενός addict. Είπαμε, οι περισσότεροι addicts έχουν στοιχεία και ναρκισιστικά, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Με κακολογούσε μπροστά στο παιδί λέγοντας ότι θέλω να τον βάλω σε ίδρυμα, ότι δεν το αγαπάω και θέλω να το ξεφορτωθώ. Ενώ η διάγνωση ενός παιδιού βοηθάει πάρα πολύ στη θεραπεία του και στην καντιλητέρευση της ποιότητας της ζωής του. Δείτε το βίντεο με τη Χάιδο τη Βοιατζή, την παιδοψυχολόγο, τη σχολική ψυχολόγο, την αναπτυξιολόγο από το που βρίσκεται στο Λονδίνο που κάναμε πρόσφατα για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, για να δείτε πόσο πολύ μπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού από την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Προσπάθησε να κάνει γονική αποξένωση. Τάχα ότι αυτός ήταν καλός πατέρας και εγώ τι χειρότερο. Τώρα είμαι στη διαδικασία του διαζυγίου. Προσπαθεί με χίλιους τρόπους να με στρέψει εναντίον των παιδιών. Δυστυχώς, απέτυχε η προσπάθειά μου να έχω μια αγαπημένη οικογένεια. Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι γραμμένο για τον κάθε άνθρωπο, αλλιώς δεν εξηγείται. Διαφωνώ μαζί σου κάθετα. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο για τον κάθε άνθρωπο. Η συνεξάρτηση και το αθεράπευτο τραύμα μιας κακοποιητικής παιδικής ηλικίας μας οδηγεί στην επανάληψη του δράματος. Δεν είναι γραμμένο, είναι επειδή δεν έκανες θεραπεία προτού κάνεις τη δική σου οικογένεια. Αυτή είναι η γνώμη μου ως ψυχολόγος. Σε ευχαριστώ πολύ που διάβασες το email μου. Εγώ θα έβαζα τίτλο «Το όνειρο της αγαπημένης οικογένειας δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα». Εγώ έβαλα τίτλο «Συνεξάρτηση». Το όνειρο της αγαπημένης οικογένειας δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Γράφεις εδώ. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να χαλάσει τα ήσυχα νερά, γιατί οι αδιάγνωστοι ξεφυτρώνουν παντού σαν μανιτάρια και μας χαλούν τις ζωές. Όχι. Διαφωνώ. Εμείς επιτρέπουμε στους αδιάγνωστους να μας χαλάνε τις ζωές. Εμείς ελκυόμαστε από τους αδιάγνωστους γιατί είμαστε τίγκα στη συνεξάρτηση. Εμείς επιλέγουμε αδιάγνωστους για να κάνουμε οικογένεια μαζί τους. Δεν μας φταίνει αδιάγνωστοι. Ο κάθε αδιάγνωστος είναι ο εαυτός του. Εντάξει. Εάν εσύ πας να γνωρίσεις κάποιον και είσαι
ένα ψυχοεκπαιδευμένο και ψυχοθεραπευμένο πρόσωπο. Γι' αυτό λέω κάντε ψυχοθεραπεία μετά το χωρισμό. Κάντε ψυχοθεραπεία πριν να κάνετε μια σχέση. Ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση φυσικά. Λέω οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Αν εγώ έχω καταφέρει να ξεπεράσω τα τραύματα της παιδικής μου ηλικίας, εάν έχω κάνει αρκετή ψυχοθεραπεία ώστε να τα βρω με τον εαυτό μου και να καταπολεμήσω τις όποιες τάσεις συνεξάρτησης έχω, με το που θα γνωρίσω έναν τύπο θα τον απορρίψω. Έναν τύπο που είναι αδιάγνωστος και είναι δυνητικά addict. Δεν ξεριτρώνουν παντού σαν μανιτάρια, ακάλεστοι, αδιάγνωστοι και μας χαλούν τις ζωές. Εμείς τους καλούμε να φυτρώσουν στη δική μας αυλή. Θέκλα μου, θα ξεφύγω από αυτόν, αν και είμαι τώρα 52 ετών, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ και σε ενθαρρύνω τώρα. Τώρα όμως, χθες, όχι αύριο, τώρα να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία. Όπως και δίποτε. Πρέπει επιτέλους να καταπολεμήσεις το τέρας της συνεξάρτησης και να πάρεις τη δική σου ζωή στα χέρια σου. Διαφορετικά θα είσαι καταδικασμένη. Και αυτό να το χωρίσεις, θα πας να βρεις έναν παρόμοιο ή να μείνεις μόνη σου και να είσαι συνεξαρτημένη από τα παιδιά σου. Ψυχοθεραπεία τώρα. Σας πω έτσι και λίγο να γελάσετε. Σας είπα ότι κατά καιρούς μπαίνω σε εφαρμογές γνωριμιών μετά που βγήκε το διαζύγιο από το δεύτερο γάμο μου. Είχα ένα πρώτο ραντεβού πρόσφατα, το οποίο στο πρώτο θα παραμείνει, δεν θα υπάρξει δεύτερο. Στο οποίο... πήγαμε τον Λάκη φυσικά. Πήγαμε τον Λάκη και αυτό κι αν ήταν first, αυτό κι αν ήταν πρώτο ραντεβού επεισοδιακό. Δεν έγινε καυγάδες, δεν έγινε κάτι. Ήταν ένας άνθρωπος ευγενέστατος, πολύ εμφανίσιμος, εξωτερικά είχε καλή εμφάνιση εννοώ. Είμαι σίγουρη ότι πολλές από τις φίλες εδώ στο κανάλι, άμα τον έβλεπαν θα έλεγαν πω ότι κομμάτι, ναι, έτσι. Ο οποίος ήταν και ομιλητικότατος. Φτάσαμε εκεί πέρα, καθίσαμε. Ήταν μια μέρα στην οποία εγώ είχα πολλές δουλειές που έπρεπε να κατέβω κάτω στη Λευκοσία που είχε πάρα πολύ ζεστή και ήμουν έτσι υπατμών. Ήμουν υπατμών γιατί θέλω να είμαι πάντα στην ώρα μου. Είπα θα είμαι εκεί 1:25, θέλω να είμαι εκεί 1:25. Άρχισα, ξέρω εγώ, 3-4 λεπτά. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα αρχίζει να μου κάνει καθρέφτισμα. Μου λέει γιατί είσαι τόσο αγχωμένη, μήπως έχεις θέματα θυμού. Λέω, εντάξει, κάποιες φορές θυμώνω, ναι, όντως θυμώνω. Το κράτησα αυτό, μήπως έχεις θέματα θυμού. Μετά άρχισε να κάνω τις γνωστές ερωτήσεις. Πες μου για σένα, πες μου για τη ζωή σου κλπ. Είπα και εγώ για τη ζωή μου, τα ίδια που λέω και δημοσίως παντού, δηλαδή δεν έχω και τίποτα να κρύψω. Μου είπε ότι... που δούλευε, που πήγε στο εξωτερικό, που ήρθε και ξέρω εγώ και λοιπά, σε κάποια φάση πετάει τη λέξη sugar mommy. Sugar mommy σημαίνει μεγαλύτερη γυναίκα, η οποία φτιάχνει σχέσεις με ένα νεότερο άνδρα και του δίνει χρήματα. Του λέω, γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Μου λέει, και αυτή η λέξη δεν είναι ταμπού, μου λέει, στο εξωτερικό, γίνεται. Του λέω, εγώ σε καμία, ήταν λίγο νεότερος από μένα, εγώ σε καμία περίπτωση, του λέω, δεν θα ήθελα να παίξω αυτό το ρόλο. Και του ρωτάω, έχεις παίξει αυτό το ρόλο στο παρελθόν? Και αρχίζει να μου απαριθμεί τις φορές που έχει παίξει αυτό το ρόλο στο παρελθόν. Το σημειώνω και αυτό. Μετά σε κάποια φάση το ρωτάω αν εργάζεται. Μου λέει όχι, δεν εργάζομαι προς το παρόν και μένω με τη μητέρα μου. Λέω οκ, okay, το σημειώνω και αυτό. Και μου λέει και έχω πάει πρόσφατα σε ψυχολόγο γιατί έχω θέματα διαχείρισης θυμού. Άρα καθρέφτης να έχεις θέματα με το θυμό σου. Σε κάποια φάση του πετάω εγώ ένα. Εσύ μου φαίνεσαι και λίγο 420 friendly. Όρος 420 friendly, φιλικός προς το 420, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σαν κωδικός για τους ανθρώπους που είναι χρήστες ψυχαμαριγουάνας. Μου λέει, ναι, πώς το κατάλαβες? Λέω, έκανα ερώτημα και έπεσα μέσα. Μου λέει, εσύ είσαι εναντίον? Λέω, εγώ λέω, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και είναι αλήθεια. Επειδή ξέρω ότι σε κάποιους ανθρώπους προκαλεί drug-induced psychosis, προκαλεί δηλαδή ψύχωση προκαλούμενη από την ουσία της κάναβης, και δεν το ρισκάρω. Σε κάποια φάση μου λέει θα έρθει ένας φίλος μου να μου φέρει κάτι βιταμίνες. Εκεί είμαστε σε ένα δημόσιο μέρος, έφυγε για λίγο, ήρθε πίσω, του λέω να δω τις βιταμίνες. Μου λέει δεν χρειάζεται να τις δεις. Του λέω ναι, γιατί είναι το 420 που έφερες, δεν είναι? Μου λέει χαχαχαχα, που το ξέρεις πως κάνεις έτσι. Λέω δεν κάνω τίποτα. Μετά συνέχισε μου είπε διάφορα, είπα και εγώ διάφορα.
και μετά έφυγα και είπα, αυτός ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα addict. Α, μου είπε και τώρα και το κορυφαίο ότι πήγαινε πολύ συχνά στο εξωτερικό όταν ταξίδευε σε διάφορα μέρη που γινόντουσαν φεστιβάλ σεξ και σε κάποια ξενοδοχεία στο εξωτερικό που ήταν σεξ ξενοδοχεία, δηλαδή πάρτι με πολλούς ανθρώπους. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτά τα ζητήματα, δεν με αφορούν, δεν με ενδιαφέρουν, και αυτό να μην μου λέει. Μόνο που μου είπε ότι είναι 420 friendly, 420 friendly, και μόνο που μπροστά μου είχε την παράδοση, όχι μπροστά μου, εκεί σηκώθηκε, έκανα 10 λεπτά και ήρθε. Σηκώθηκα, πήρα το σκύλι μου, ευχαρίστησα για τον καφέ και αυτό ήταν. Unmatched. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο εαυτός μου πριν 10 χρόνια θα έκανε το ίδιο. Θα εντόπιζε από την αρχή τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν έναν άνθρωπο που να είναι addict, που να έχει την προσωπικότητα ενός εθισμένου. Χρειάστηκε να κάνει ψυχοθεραπεία για διαχείριση οργής. Παίρνει κάναβι, το λέει ξεκάθαρα. Έχει πολύ καλή σχέση με το αλκοόλ. Και έχει χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες γυναίκες για να έχει σχέση μαζί τους για να παίρνει χρήματα. Άρα και δώρα ακριβής χρηματικής αξίας. Άρα είναι ένας αδιάγνωστος που ξεφύτρωσε σαν το μανιτάρι? Όχι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν όπως είναι και ελπίζω να μην παραμείνει αδιάγνωστος. Αφού πάει σε ψυχολόγο, ελπίζω και εύχομαι να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Δεν έχω κανένα κακό συναίσθημα για τον άνθρωπο αυτό. Όμως, το ραντάρ μου έπιασε ότι υπάρχει μία προσωπικότητα με τάση προς εθισμούς απέναντι. Εάν δεν έκανα όλη τη δουλειά που κάνω, την ψυχοθεραπευτική και την ψυχοεκπαιδευτική, πάνω στην καταπολέμηση της δικής μου συνεξάρτησης πρώτα απ' όλα, δεν θα χτύπουσε το καμπανάκι. Χτύπησε όμως μια μεγάλη καμπανάρα και αυτό ήταν. Γι' αυτό, φιλενάδα, σου λέω ότι δεν φταίνει η αδιάγνωστη που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στην αυλή μας. Σαν τα μανιτάρια έχουν και άλλες παραπομπές, έχουν και μανιτάρια ψυχεδελικά. Λοιπόν, φταίμε εμείς που ελκυόμαστε από διάγνωστους. Και για να μην ελκυόμαστε από διάγνωστους, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε θέματα συνεξάρτησης, πάμε κατευθείαν σηκωτή για ψυχοθεραπεία. Όσοι έχουμε μεγαλώσει μέσα σε κακοποιητικά ψυχικά και σωματικά περιβάλλοντα, όσοι βγαίνουμε από κακοποιητικές τοξικές σχέσεις και γενικά αν είμαστε single και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση και μια ωραία οικογένεια, κάνουμε ψυχοθεραπεία για να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό. Και δεν μας φταίνει η αδιάγνωστη, μας φταίει η δικιά μας συνεξάρτηση. Με πολύ αγάπη. Και συναδελφικούς χαιρετισμούς, φιλενάδα, και εσύ κόρη παπά, και εγώ κόρη παπά, και εσύ συνεξαρτώμενη, και εγώ συνεξαρτώμενη, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει.